Άκουσα με πολύ προσοχή την Έρη πριν να μιλάει για τη σχέση του Γιάννη Ρίτσου με τον Μίκη Θεοδωράκη και θα έλεγα ότι όπως και ο Γιάννης ο Ρίτσος, έτσι και ο Μίκης με την τελευταία του επιθυμία ζήτησε να αφήσει αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία του λαού μας σήμερα δεν αποχαιρετά με ένα ζεστό μεγάλο χειροκρότημα έναν μοναδικό δημιουργό, αγωνιστή, οδηγητή, πρωτεργάτη μιας μαχόμενης τέχνης στη μουσική. Και εγώ θα ήθελα να ξεχωρίσω το γεγονός ότι κατόρθωσε να χωρέσει στο μεγαλειώδες έργο του όλο αυτό το έπος της λαϊκής πάλης του 20ου αιώνα στη χώρα μας. Και αυτό το κατόρθωσε γιατί ήταν μέρος αυτής της πάλης. Ήταν ενεργός σε όλη αυτή την πορεία που από τα 17 του χρόνια έγινε μέλος του ΚΚΕ, στον ηρωικό Δεκέμβρη της Αθήνας μαχητής. Θυμάμαι σε μια συνέντευξή του έλεγε «Θέλω στο μνήμα μου να γραφτεί, ήταν και αυτός, πολέμησε και αυτός το Δεκέμβρη του 1944». Πιστεύω ότι πραγματικά την απώλεια του Μίκη μπορούμε να την μειώσουμε, να την αμβλύνουμε, γιατί το έργο του, η μουσική του, τα τραγούδια του είναι σίγουρο θα μας συντροφεύουν στις καθημερινές ανησυχίες, αγώνες, αναζητήσεις του λαού μας και μέσα από αυτό θα τον θυμόμαστε και θα μένει αθάνατος. Βέβαια. Να σταθούμε και στα παιδιά μας τα τραγούδια αυτά θα τα βάζουμε να τα ακούνε. Είναι δυνατόν. Θα μείνει αθάνατος. Να σταθούμε, κύριε Σοφιανέ, στα χρόνια της δικτατορίας. Τα χρόνια, εξορίστηκε... τα χρόνια της δικτατορίας είναι μέρος μιας ηρωικής πορείας ταυτισμένης με τους αγώνες του λαού μας. Γιατί πριν τα χρόνια της δικτατορίας υπάρχουν τα χρόνια της νεολαίας Λαμπράκη, τα χρόνια της ΕΔΑ, τα χρόνια της εξορίας στη Μακρόνησο των βασανιστήριων, τα χρόνια του ηρωικού Δεκέμβρη του 1944 στον οποίο πήρε μέρος, τα χρόνια της αιαμικής αντίστασης από την πιο μικρή, την τρυφερή ηλικία με την οποία ταυτίστηκε. Και φυσικά υπάρχουν οι αγώνες της δικτατορίας, ο αντιδικτατορικός αγώνας, συμβολή του μέσα από την ποίηση και την μουσική του. Και φυσικά υπάρχει και η υπόλοιπη μεταπολιτευτική πορεία του Μίκη. Μάλιστα. Καθότι, ενεργός μέχρι το τέλος και δραστήριος με την πολιτική ζωή. Ήταν σε συνέχεια με την λαϊκή πάλη και με τις αναζητήσεις και τους αγώνες του λαού μας. Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.